Λοιπόν, ήρθε το ταχυδρομείο σήμερα και έφερε ένα δέμα το οποίο έχει μέσα αυτή τη σακούλα, η οποία έχει μέσα τα ανάλογα δώρα. Η φίλη είχε γράψει ένα πολύ ωραίο γράμμα, το οποίο όμως μου είπε μην το διαβάσεις Τέκλα και ντρέπομαι. Μου έχει φτιάξει αυτόν τον υπέροχο λαιμό. Τι ωραίος που είναι. Πολύ ωραίος. Wow. Wow. Πάρα πολύ ωραίος. Εδώ για τη ζέστη, για το κρύο είναι ότι πρέπει για ζέστη. Αχ, τι ωραίος που είναι αυτός ο λαιμός. Πάρα πολύ ωραίος. Και μου έχει φτιάξει και έναν πράσινο. Θέλω να πιστεύω πως δεν είναι για τον Παναγιώτη ο πράσινος, ότι είναι και αυτός για μένα. Να το φορέσω και αυτό. Αχ, τι ωραίος. Μ' αρέσει. Ωραία. Και μου έχει βάλει μέσα και δύο δωράκια. Το ένα δωράκι είναι διακοσμητικό. Λέει, τα φτιάχνει η Λουκία. Aroma of Greece from the wonderful herbs of Samos. Handmade soap, χειροποίητο σαπούνι. Είναι, αχ, πολύ ωραίο, χειροποίητο σαπούνι από τη Σάμο. Περιέχει εκλεκτό παρθένο ελαιόλαδο, εθέρια έλαια και τα υπέροχα βότανα της Σάμο. Wow. Παρασκευάζεται και στις... Να το εδώ. Λουκία Σάμος peeling with olive oil seeds. Αυτό είναι peeling με τα κουκούτσια του ελαιόλαδου και αυτό είναι σαπούνι. Και είναι έτσι ωραία, όμορφα μέσα σε αυτό το κουτί που έχει μέσα και κομμάτια από κανέλα και άλλα τέτοια, το οποίο θα το φυλάξω. Ξέρω εγώ θα το κάνω. Ξέρω ποια θα το δει και θα το θέλει. Και επίσης μου έχει στείλει και χειροποίητα κοσμήματα η φίλη. Θα ανοίξω να το δω γιατί δεν τα είδα. Τι ωραία που είναι! Τέλεια σκουλαρίκια! Το οποίο είναι πάνω σε αυτό το πολύ... Αχ, καταπληκτικό! Σε αυτό το καταπληκτικό... Τι ωραία που τα έχει βάλει η κοπέλα! Πω πω! Μια κοπέλα τα έχει φτιάξει, λέει. Νομίζω είναι η ίδια που έχει φτιάξει και τα άλλα, πτυσά μου. Αχ, τι ωραία! Είναι χειροποίητα και είναι κεντυμένα! Είναι τέλεια! Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο, μου αρέσει πολύ. Oh. Και έχει μέσα και το κολιέ το αντίστοιχο. Wow. Με κακομαθαίνετε. Με κακομαθαίνετε. Όχι πως να το χαίρομαι, αλλά με κακομαθαίνετε. Και το μενταγιόν. Wow. Το οποίο εδώ που τα είναι και αυτά χειροποίητα. Τι σαν μου έχουν έρθει. Και τα δύο. Wow. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να μου στείλει και μέλι, φίλοι. Αλλά δεν τη το έπαιρναν το μέλι, λέει, στο ταχυδρομείο, γιατί δεν μπορείς φαγητό να στείλεις. Τι ωραίο που είναι αυτό. Θα το φορέσω εγώ τώρα. Καλά, τώρα πάνω από το πουκάμισο το σατέν και το γυαλιστερό. Να το. Τέλειο. Και μια που ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα τιμήσω δεόντως. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Και μια και λέω για αυτά που φοράω. Κοιτάξτε τι φοράω σήμερα. Έχω έρθει από το γύρισμα που έχουμε κάνει. Τον Ανδρέα τον Γιώργιο για την εκπομπή του που θα παίξει 14 του Φεβράρι και θα την ανεβάσω και στο κανάλι. Και τώρα φοράω ένα πουκάμισο το οποίο είναι από τη συλλογή της Mirror Mirror. Σας είπα στο άλλο το vlog, το έκτακτο, ότι μου έκανε δώρα. Κοιτάξτε τι ωραίο πουκάμισο. Πάρα πολύ ωραίο πουκάμισο. Και πάνω από το πουκάμισο φοράω αυτό το μακρύ γυλαίκο το οποίο είναι από ψεύτικη γούνα. Και είναι πολύ μαλακό και πάρα πολύ ζεστό. Και που πήγα στην εκπομπή, το φόρεσα γιατί φαντάστηκα ότι θα φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο τα σκουλάκια του, γιατί δεν ταιριάζουν ιδιαίτερα με αυτό. Γιατί θα φαίνεται πάρα πολύ φανταχτερό στην κάμερα και στα φώτα στο στούντιο να είναι όλο αυτό το γυαλιστερό το πράγμα. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είπαμε και ο τρελός τα κόκκινα. Ωραίος και ο λαιμός. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να σας πω πως σας αγαπώ πάρα πολύ και πως θέλω να μοιραστώ μαζί σας επίσης ότι νομίζω πως επιτέλους κάτι έμαθα από βάψιμο. Κοιτάξτε με σήμερα. Η δασκάλα μου για το βάψιμο είναι μία ψυχολόγος. Είναι η Ενσημίνα Κουλουκούρη, η οποία είναι φίλη μου, έχουμε γίνει φίλες, αυτή έκανε και την παρουσίαση του βιβλίου μου στη Θεσσαλονίκη και με πολύ ευγενικό τρόπο η Ασημίνα μου λέει «Δέκλα μου, για παράδειγμα, μήπως να πρόσεχες λίγο να μην βάζεις μεταλλικές σκιές γιατί δεν κάνουν για μας». Και μου έμαθε η Ασημίνα ότι στην ηλικία μας, από τα 40 και πάνω, είναι καλύτερες οι μάτς σκιές. Κοιτάζετε,
Επίσης η Ασημίνα μου έχει πει να κοιτάξω κάτι για τα φρύδια μου, γιατί έβγαιναν σκούρα. Όντως, εμένα δεν μου αρέσουν τα πολύ μεγάλα φρύδια. Αυτή η ιστορία με τα φρύδια που είναι της μόδας να είναι τεράστια δεν μου αρέσει. Αλλά ούτε πάλι και τα εντελώς βγαλμένα. Το θέμα μαζί μου είναι ότι δεν έχω φρύδια. Εκ του φυσικού. Είναι πολύ λεπτά τα φρύδια μου. Δεν είναι ότι τα βγάζω και είναι λίγα. Είναι λίγα. Οπότε μου έστειλε διάφορα βιντεάκια η Ασημίνα από το YouTube, από διάφορες make-up artists που χρησιμοποιούσαν μια πάστα, κάποια άλλα χρησιμοποιούσαν ειδικά μολύβια και ιστορίες κακά. Είδα και η Κωνσταντίνα Βασιλάκη όταν με έβαψε, που και από εκεί έμαθα πάρα πολλά. Από το βάψι μου κάνει η Κωνσταντίνα, έμαθα πάρα πολλά. Είδα ότι είχε χρησιμοποιήσει κάποια προϊόντα. Οπότε πήγα στην εταιρεία την NYX. Γιατί ο λόγος που πήγα εκεί είναι επειδή γνωρίζω μια make-up artist που ήταν στο Σίγμα, η οποία δούλευε εκεί και είναι φίλες της και είναι πολύ εξυπηρετικές, στο Nicosia Mall. Πήγα εκεί και μου έδωσαν για τα φρύδια. Είδα και την πάστα και όλα τελικά, αλλά διάλεξα ένα μολύβι, δεν το έχω εδώ τώρα. Το οποίο είναι για ανοιχτόχρωμα μάτια, ανοιχτόχρωμα για ξανθά μαλλιά. Τέλος πάντων, είναι ανοιχτόχρωμο. Και από πάνω μια μάσκαρα άχρωμη που είναι ειδικά για τα φρύδια. Και επίσης κατάλαβα και από μόνη μου ότι έπρεπε να τα βγάλω αυτό εδώ στην άκρη που ήταν έτσι σαν καμάρα. Νομίζω το πέτυχα λίγο το σχήμα. Και είναι παράξενο πως ενώ νόμιζα ότι ποτέ δεν θα μάθω να μακιγιάρομαι. Πραγματικά ήμουν γελία. Πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια, πως ζωφόμουν εγώ. Έβαζα μόνο κονσίλερ κάτω από τα μάτια. Το κονσίλερ το είχα μάθει από φοιτητρία, λόγω του ότι κληρονομικά όλη η οικογένεια έχουμε μαύρους κύκλους κατά τα μάτια μου. Έβαζα μόνο κονσίλερ, μπορεί να βάζα και σκιά και κάνα μάσκαρα, μολύβι όχι, βάση όχι, πούδρα όχι και ένα κοκκινά διάσχετο και η σκιά στα μάτια ήταν απολύτως μπλε. Δηλαδή όπως ζάφνονταν την δεκαετία του 50, του 60, τότε που δεν ήξερα να γράφω. Και μου είχε πει μια ξαδέρφη μου που είναι αισθητικός, είχα βάψει και την κόρη μου κιόλας σε ένα γάμο που είχαμε πάει να μην πέρα νεφά και λέει «Δεν βάφουν πλέον έτσι». Το 9 μου το είχε πει αυτό, το 2009. Τώρα χρησιμοποιούν άλλα πιο παλ χρώματα στα μάτια, δεν χρησιμοποιούν αυτά. Οπότε εγώ κατάλαβα ότι δεν ξέρω να βάφουμε. Οπότε όταν βαφόμουν μόνη μου έκανα πάρα πολύ συντηρητικά πράγματα. Δηλαδή έβαζα τη βάση, το primer, την κρέμα, το make-up, την πούδρα, μια σκιά βανίλια στο μάτι εντελώς ουδέτερη, εννοείται το κονσίλερ το οποίο το βάζαμε τους άλλους, το μάσκαρα και ένα απλό κοκκινάδι και λίγο ρούς. Πρόσφατα ανακάλυψα ότι υπάρχουν τα λεγόμενα κοψίματα που εσείς τα έχετε ανακαλύψει χρόνια τώρα, που τι έμαθε η Kim Kardashian που το έχει κάνει μόδα. Θυμήθηκα τώρα πρώτες 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια που η Κυριακή έκανε κοψίματα. Τέλος πάντων, η Κυριακή δεν χρειάζεται να κάνει κοψίματα. Το παιδί μου, τη βγάζω φωτογραφία το πρωί που με παίρνει βιντεοκλήση μόλις ξυπνήσει και είναι σαν βαμμένη. Είναι από τη φύση της πρικισμένη να έχει έντονα χαρακτηριστικά και ωραία μία μήλα. Εγώ από την άλλη είναι μια στρογγυλόφατσα και από το πάχος. Λοιπόν, και είχα πάει καλεσμένη στην παραδοσιακή βραδιά πριν 5-6 μήνες. Και με είχε βάψει η κοπέλα εκεί και μου κάνει καταπληκτικά κοψίματα. Και είχα βάλει τη φωτογραφία στο Instagram και μου γράφατε οι φίλες από κάτω. Πολύ ωραία σε έβαψε, να μάθεις να βάφεις έτσι. Και σας είπα εγώ, σιγά μην μπορέσω εγώ να βαφτώ έτσι. Τελικά όμως, όταν με έβαψε 15 του Δεκέμβρη στην Αθήνα η Κωνσταντίνα και έκανε τα κοψίματα στο βίντεο αυτό που βάλαμε, μου εξήγησε πώς γίνονται τα κοψίματα. Και σιγά σιγά άρχισα να δοκιμάζω. Πήγα και στη Θέα στο Σίγμα όταν πήγα στο Δημητρόπουλο και μου δείξε και αυτή ξανά τα κοψίματα. Είδα μετά ξανά και το βίντεο της Κωνσταντίνας και νομίζω έχω καταλάβει περίπου πώς γίνονται τα κοψίματα. Και αυτό που έχω ανακαλύψει προχθές που πήγα στο NYX είναι ότι έχω φέρει αυτό το μολύβι. Κοιτάξτε, είναι κραγιόν. Το ίδιο είναι μολύβι. Το ίδιο είναι πάρα πολύ τέλειο για μένα. Εγώ είμαι σουρλουλού και άτσαλη. Είναι στο χρώμα του χιλιού. Είναι μαλακό, χοντρό μολύβι. Κάνεις και το περίγραμμα και το γέμισμα. Και από πίσω έχει βουρτσάκι, το οποίο είναι για να το βελτιώνεις. Δεν το είχα χρησιμοποιήσει μέχρι το βουρτσάκι. Λοιπόν, εγώ μέχρι τώρα δεν ήξερα. Ήξερα μόνο τα μολύβια περιγράμματος. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν και αυτά τα μολύβια. Λέει NYX Professional Makeup Dazed and Diffused. Εντάξει, τα έχω πληρώσει. Μην νομίζω ότι κάνω
Λέει Blurring Greek Lipstick Rouge à lèvres Estobound. Λέει είναι από το LA που έρχονται αυτά. Και άμα το ανοίξει, λέει πάει 18 μήνες. Σιγά μην αντέξει αυτό 18 μήνες. Παρά πιο νωρίς το. Και το ξύνει κανονικά. Το έχω πάρει αυτό. Έχω και ένα πολύ ωραίο κοκκινάδι που μου έχει δώσει από τα Ζέρβα. Η Ναντάσα η Ζέρβα. Δεν ξέρω τα Ζέρβα αν έχουν αυτά. Και τα Ζέρβα είναι εξαιρετικά καλλιντικά. Εξαιρετικά ελληνικά καλλιντικά, τα οποία τα γνωρίζω γιατί τα χρησιμοποιούσα φίλες μου που είναι επαγγελματίες make-up artists και έλεγαν. Και έχουν δίκιο και έλεγαν ότι με τα Ζέρβα είναι τεράστια διαφορά. Τη Ζέρβα χρησιμοποιώ τη βάση του μακιγιάζ και μάλιστα μου την έχει διαλέξει η ίδια η Ναντάσα η Ζέρβα, τη βάση του μακιγιάζ και την πούδρα. Και το κονσίλερ τη Ζέρβα χρησιμοποιώ. Σίγουρα έχει και όλα τα άλλα προϊόντα Ζέρβα, απλώς όταν πήγα στην εκδήλωση που είχε φτιάξει η Ζέρβα για να πάρω προϊόντα, ήταν προτού μάθω να κάνω και άλλα πράγματα. Και επίσης τα με μπρόνζερ κάνω τα κοψίματα με τη βούρτσα, μια βούρτσα ειδική για το σκοπό αυτό. Και επίσης έμαθα ότι βάζουμε ρούς και νομίζω ότι κατάφερα κάπως να βάψω και το μάτι. Αν προσέξετε είναι συντηρητικά πράγματα πάλι, δηλαδή δεν βάζω eyeliner, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να απειλογριστώ που λέμε στα κυπριακά, δηλαδή να μου τσουρωθώ. Βάζω μόνο καφέ μολύβι το οποίο είναι πολύ κοντά στο χρώμα μου του δέρματος, το οποίο μπορώ να το διορθώσω αν κάνω λάθος. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τελικά έχει πλάκα να βάφεις, είναι τέχνη. Δεν περίμενα με τίποτα ότι εγώ που είμαι ένα τρομερό αγοροκόριτσο θα έφτανα σε ένα σημείο σχεδόν στα 45 να βάφομαι και να κάνω βιντεάκι να μιλάω γι' αυτά. Αυτό το βιντεάκι θα το ονομάσω ειδικά για κυρίες. Άμα μπορείς να αναβαφτώ και τα μαλλιά, εντάξει, τα μαλλιά μου σήμερα τα έχει φτιάξει η Γεωργία, η κομμότρια. Η κομμότρια με Γεωργία, μια μέρα θα σκάω ένα βίντεο με τη Γεωργία. Αυτή η θεά που μπήκα μέσα στο μαγαζί της, τυχαία, εδώ πιο κάτω, σε ένα χωριό πιο κάτω στην Κλήρου. Και με το που μπήκα μέσα, ακούω τη φωνή μου γιατί ακούγε τα vlogs και της είπα: τελείωσε, εσύ σε κάνεις για μας. Γεωργία, ωραίος τύπος Γεωργία. Μια μέρα, ίσως τη μέρα που θα πάω να με βάψει τα μαλλιά, γιατί κάνει πολύ ραβαφή, θα κάνω ένα βιντεάκι με τη Γεωργία να σας τη γνωρίσω για τη Γεωργία. Η οποία είναι δικιά μας. Είναι δικιά μας. Και αυτή και ο σύντροφος της είναι δική μας. Ακούν τα βίντεο, τους αρέσουν, γελάνε, σχολιάζουν, τους αρέσει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ανώνυμη φίλη που έστειλε τα δώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αζημίνα που με μαθαίνει πώς να περιποιούμε τον εαυτό μου. Και σας αγαπώ. Σας αγαπώ όλους και εσάς που στέλνετε πράγματα. Και επειδή κάνω αυτά τα βίντεο, δεν σημαίνει ότι πρέπει και εσείς να νιώσετε ότι πρέπει οι υπόλοιποι να στείλετε πράγματα. Ο καθένας κάνει όπως νιώθει. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι να έχουμε τέτοια. Είναι η κοπέλα με την καλύτερη διάθεση. Κάθισε, μου πλέξε τους λαιμούς. Πολύ ωραία. Μου τους έστειλε. Εντάξει, ο ένας είναι πιο μεγάλος από τον άλλο. Και τώρα δεις που θα είναι για τον Παναγιώτη ένας. Αλλά εγώ θα το φοράω. Εγώ θα φοράω τους δύο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα και τα σκουλαρίκια εξαιρετικά και το κολιέ, πώς το λένε, και κοιτάξτε τι ωραία λεπτομέρεια έχει το κολιέ και είναι από τη Σάμο που ήρθαν αυτά, Έχουμε πολύ πέραση στα νησιά και ένας κύριος από την Άξο και τις δύο φορές που κατέβηκε η Αθήνα για να κάνω σεμινάρια ήρθε και μας έφερε ένα τυρί, εκείνο το έφαγα πριν σας το δείξω, είναι ωραιότατο τυρί από την Άξο.